Για να δούμε τα νεότερα τώρα με τον Γιάννη Καντέλη που είναι μαζί μα. Καλησπέρα, Γιάννη. Εν και τη αυριανή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάσου, θα δει μάλιστα και τον κύριο Μητσοτάκη. Τελικά, τι εκτιμά η Αθήνα για την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα. Το μήνυμα τη Αθήνα, Νίκο, είναι ότι για να υπάρχει διάλογο χρειάζεται αξιόπιστο συνομιλητή. Και αυτό αναμένεται να είναι και ένα μήνυμα που θα μεταφερθεί στον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών αύριο, στι συναντήσει που θα έχει όχι μόνο τον ομολογό του Νίκο Δένδη, αλλά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θυμίζω ότι στην Τουρκία θα δει μόνο τον κύριο ε, Τσαβούσογλου. Η Αθήνα βλέπει την Τουρκία εκεί που όλοι περίμεναν περιμένα, την αποκλιμάκωση και αυτό διαβεβαίωνε, όπω πληροφορούμαστε, ο Ευρωπαίου να κάνει το Τελώ αντίθετο, να κλιμακώνει την κατάσταση, κάτι που τον καθιστά αναξιόπιστο συνομιλητή, όπω τονίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, και με έναν τέτοιο τρόπο δεν μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε διερευνητική επαφή. Η Ελλάδα είναι εδώ, είναι έτοιμη να συζητήσει για το μοναδικό θέμα που υπάρχει, και αυτό είναι η θαλάσσια ζώνη. Ακριβώ, αλλά όχι υπό το κράτο εκβιασμών. Είναι το μήνυμα που στέλνει διαρκώ η Αθήνα και με την στάση τη θέλει να δείξει ότι είναι πιστή σε αυτά που λέει και να δείξει την απέναντι πλευρά πλευρά ότι είναι αυτή η οποία τορπιλίζει Νίκο τον διάλογο. Γιάννη Καντέλη, ευχαριστούμε.